Να τηρηθούν αυστηρά οι όροι και οι κανόνες κατά τη διεξαγωγή της έκθεσης κριτικών προϊόντων στις ΣΕΡΕΣ, ζητά μέσω εγγράφων ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ, Θανάσης Μαλιαράς. Ο πρόεδρος αναφέρει πως δεν θα επιτραπεί η έκθεση να γίνει με εκθέτες εκτός Κρήτης, όπως έγινε πέρσι, ενώ όσοι θα έρθουν σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προχωρήσουν σε πωλήσεις των προϊόντων τους. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου θέτει σοβαρά ζητήματα αθέμητου ανταγωνισμού, καθώς η έκθεση αποτέλεσε πλήγμα για τις ΣΕΡΑΙΚΕΣ επιχειρήσεις, που πέρσι διαπίστωσαν πως οι ΣΕΡΑΙ καταναλωτές προμηθευόταν κατά κόρον προϊόντα από την συγκεκριμένη έκθεση, τα οποία μάλιστα δεν ήταν και κριτικά. Από πέρυσι, μόλις ολοκληρώθηκε η έκθεση, γίναμε δέκτες παραπώνων από ΣΕΡΑΙΚΕΣ επιχειρηματίες, από μέλη του Επιμελητηρίου, ότι ήταν μια έκθεση στην οποία δεν υπήρχαν μόνο κριτικά προϊόντα όπως διαφημίστηκε η έκθεση και ότι επιτρεπόταν και η λιανική πώληση. Έτσι λοιπόν είπαμε να αντιδράσουμε σαν επιμελητήριο και μόλις μάθαμε ότι θα γίνει και φέτος η έκθεση στείλαμε έγγραφο στον Δήμο το οποίο αναφέρει ότι εφόσον γίνει αυτή η έκθεση η κριτική πρέπει να πληρεί τους όρους των εκθέσεων και όσοι θα συμμετέχουν θα είναι κριτικές μόνο από την Κρήτη, θα έχουν έδρα την Κρήτη. Έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο, τέθηκε το θέμα, λάβαν υπόψη το έγγραφό μας και μάλιστα στην απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι λαμβάνουμε γνώση το έγγραφο του Επιμελητηρίο και βάζουμε σαν όρο ότι εκθέτες θα είναι μόνο όσοι έχουν έδρα την Κρήτη. Φέτος ο διοργανωτής της έκθεσης προχώρησε ένα βήμα παρακάτω, αφού παρότι η έκθεση είναι κριτικών προϊόντων, πρότεινε μέσω email να συμμετέχουν και σε ΡΕΗ επιχειρηματίες. Το τίμημα βέβαια για να συμμετέχουν είναι ιδιαίτερα υψηλό, ενώ ο χώρος του παραχωρείται δωρεάν από το Δήμο. Ήρθαν λοιπόν mail σε ΣΕΡΑΙΚΕΣ επιχειρήσεις και μάλιστα σε μέλη του ΔΣ που αναφέρουν ότι μπορούν να γίνουν εκθέτες στην έκθεση αυτή, να πουλάνε τα προϊόντα τους εκεί μέσα και μάλιστα τους ζητάνε και ένα ψηλό ποσό για την εγκατάστασή τους στην έκθεση. Έτσι λοιπόν ζητήσαμε από τον Δήμο με έγγραφο που έγινε χθες να μας ενημερώσουν για το τι γίνεται με αυτή την έκθεση, για το τι ακριβώς ισχύει, αν όντως είναι δωρεά παραχώρηση, αν όντως μπορούν να μπουν και άλλες επιχειρήσεις, γιατί είχαμε πει μόνο για κριτικές. Μας έστειλαν, μας κοινοποιήθηκε χθες από το Δήμο ένα έγγραφο, χθες το μεσημέρι συγκεκριμένα ένα έγγραφο, το οποίο αναφερόταν προς το, είχε αποδέκτη τον διοργανωτή της έκθεσης, και το ανέφεραν ότι γίνανε δέκτες παραπώνων αυτά που σας είπα. Ότι γίνεται λιανική πώληση και ότι ζητάνε και από ΣΕΡΑΙΚΕΣ να συμμετέχουν μέσα. Ζητήσαμε από τον Δήμο με νέο έγγραφο την σύμβαση που έχουν κάνει με τον ιδιώτη για να δούμε το τι γράφει μέσα το συμβόλαιο και αναμένουμε σήμερα να πάρουμε τη σύμβαση στα χέρια μας για να δούμε και να πράξουμε ανάλογα. Εννοείται ότι σαν επιμελητήριο είμαστε κατά της έκθεσης εάν γίνεται η λιανική πώληση και αν δεν είναι κριτική και αν δεν είναι μόνο κριτική εκθέτες. Ο Θανάσης Μαλιαράς ξεκαθαρίζει πως για αυτή την έκθεση αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος είναι ο Δήμος ΣΕΡΟΝ. Είναι μια έκθεση που γίνεται από το Δήμο, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Δήμος και εμείς είμαστε εδώ για να προσβάλλουμε οτιδήποτε έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των ΣΕΡΑΙ επαγγελματιών. Εάν καταπατούνται οι όροι της σύμβασης του διοργανωτή με τον Δήμο, τότε η έκθεση σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Θανάση Μαλιαρά δεν πρέπει να γίνει. Εάν στην σύμβαση μέσα, και σας λέω την σύμβαση δεν την έχω διαβάσει, προφορικά μόνο γνωρίζουμε ότι γράφει μέσα ότι απαγορεύεται η λιανική πώληση, ότι θα είναι μόνο κριτικοί εκθέτες, σε αντίθετη περίπτωση λοιπόν πρέπει να αναβληθεί η έκθεση. Καταπατώνται οι όροι της σύμβασης, άρα πρέπει να ακυρωθεί. Αλλά πάλι σας λέω, δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς για να ακυρώσουμε την έκθεση. Είναι αποκλειστικά ο Δήμος. Απλώς θα παρέμβουμε εάν κάποιοι όροι της σύμβασης δεν γίνονται, δεν πραγματοποιούνται.